στιγμή, σε καμία χρονική στιγμή δεν κρύψαμε τις δυσκολίες. Ούτε πανηγυρίσαμε, ούτε παρουσιάσαμε success story. Σταθήκαμε με ειλικρίνεια απέναντι στον ελληνικό λαό σε όλες τις κρίσιμες στιγμές και καταφέραμε μια συμφωνία με αντίμετρα, με μηδενικό δημοσιονομικό ισοζύγιο που θα μας οδηγήσει στη νέα εποχή. Το ηθικά και πολιτικά χρεοκοπημένο σύστημα που ο ίδιος ο ελληνικός λαός έθεσε στο περιθώριο αρνείται να αποδεχτεί τη νέα πραγματικότητα. Παίζει το τελευταίο του χαρτί με συνεχείς επιθέσεις στην κυβέρνηση, κατασκευάζοντας ψευδείς ειδήσεις, θέτοντας προσκόμματα σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία για λόγους μικροπολιτικής και εντυπώσεων, αλλά και για να αποτινάξει, έτσι νομίζει, από πάνω του την ευθύνη ότι κατέστρεψε τη χώρα. Και προκαλεί πραγματικά εντύπωση το γεγονός ότι μας κουνάνε το δάχτυλο και μας ασκούν κριτική αυτοί που εκτόξευσαν το χρέος της χώρας, εκτείναξαν την ανεργία και συμμετείχαν ενεργά στην απώλεια του 25% του ΑΕΠ της χώρας. Παρά τις δυσκολίες, αποδεικνύουμε ότι η χώρα μπορεί να σταθεί στα πόδια της, αρχίζει να στέκεται στα πόδια της και να ελπίζει σε ένα καλύτερο μέλλον. Εσείς, κύριε της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνεχίζετε να εκτίθεστε. Γιατί έχουμε σήμερα μια συμφωνία μπροστά μας που μαζί με τα αρνητικά μέτρα που νομοθετούνται, έχουμε και θετικά μέτρα που μπορούν να αμβλύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις αρνητικές επιπτώσεις. Και δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι ήταν σκληρές και αμφίρροπες οι διαπραγματεύσεις για να κατορθώσει η κυβέρνηση να πετύχει αυτή τη συμφωνία με ένα δημοσιονομικό μείγμα που προφανώς δεν θα επιλέγαμε να εφαρμόσουμε αν δεν βρισκόμασταν υπό επιτροπία. Και αντί των παράλογων πλεονασμάτων που είχε συμφωνήσει η προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου από το 2014 ως το 2031, που προβλέπονταν πρωτογενή πλεονάσματα που έφταναν μέχρι τότε σε 4,1%, τίθεται με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα μέχρι το 2021 στόχος για πρωτογενές πλεονάσμα ύψους 3,5% του ΕΠ. Ήταν απαραίτητο όμως να κλείσει η αξιολόγηση. Και για ποιους λόγους? Πόσο αναγκαίο ήταν? Αν και έχει απαντηθεί, να το ξαναπούμε. Είναι αναγκαία συνθήκη αυτή η συμφωνία για την έξοδο από τη Μνημονιακή Επιτροπή για τη ρύθμιση του χρέους. Κλείνει λοιπόν οριστικά η δεύτερη αξιολόγηση, αν και περιλαμβάνει και όρους που θα θέλαμε να αποφύγουμε, και έχουμε οδηγηθεί σε ένα ισορροπημένο συμβασμό που ήταν απαραίτητος. Και εσείς αρνείστε ακόμη και σήμερα όχι μόνο να ψηφίσετε τα μέτρα, αλλά και τα θετικά αντίμετρα. Και θα αποτελούσε βέβαια έκπληξη αν στηρίζατε έστω αυτά τα εποφελή για την κοινωνία αντίμετρα, αφού είναι ακόμα νοπή η άρνησή σας στο εφάπαξ επίδομα της 13ης σύνταξης. Και είναι η μοναδική συμφωνία εδώ και 7 χρόνια που προβλέπει όχι μόνο μέτρα αλλά και θετικά αντίμετρα, ώστε το δημοσιονομικό, το τελικό δημοσιονομικό αποτύπωμα να είναι μηδενικό. Την ώρα που εσείς υποσχόσαστε να ψηφίσετε τόσα και άλλα τόσα μέτρα και όταν κυβερνούσατε ψηφίσατε συνολικά μέτρα ύψους 65 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ξέρετε πολύ καλά ότι μνημόνιο δεν είναι άλλο από τις πολιτικές προϋποθέσεις και δεσμεύσεις που αναλαμβάνει μια πλευρά όταν υπογράφει μια δανειακή σύμβαση. Εδώ δεν έχουμε νέα δανειακή σύμβαση, άρα δεν έχουμε και μνημόνιο. Αντίθετα, ακραία νεοφιλελεύθερο και επικίνδυνο για την κοινωνία είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που υπόσχεται απολύσεις, απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων και μηδενική μέρημνα για τη δημόσια παιδεία και για τη δημόσια υγεία. Και γι' αυτό το πρόγραμμα θα κριθείτε στο τέλος της τριετίας. Σήμερα όμως νομοθετούμε τη μείωση του φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ από το 22% στο 20% με σκοπό να ελαφρύνουμε τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων. Καταργούμε την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ αντί για 12.000 ευρώ που ισχύει μέχρι σήμερα, ενώ μειώνεται και ο ένφια κατά 30%. Νομοθετούμε τη μείωση από 1η του 2019 του συντελεστή φορολόγησης των κερδών νομικών προσώπων από το 29% στο 26% με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Και κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για την κατάργηση της έκπτωσης φόρου των βουλευτών, έχοντας πλήρη συνέστηση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας.
και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα χρηματοδοτηθούν έργα υποδομής στον τομέα αγροτικής παραγωγής, έργα ενεργειακής εξοικονόμησης και αναβάθμισης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και βιομηχανίας. Μειώνουμε όμως και το ΦΠΑ από το 24% στο 13% για τα αγροτικά προϊόντα, αλλά και για τα ζώντα ζώα, ένα αίτημα πάγιο του κτηνοτροφικού κόσμου. Για εσάς όλα αυτά αποτελούν μνημόνιο, όπως μνημόνιο αποτελούν και το επίδομα στέγασης με το οποίο υποφελούνται 600.000 νοικοκυριά, η αύξηση και η επέκταση της δωρεάν πρόσβασης σε βρεφονεπιακούς σταθμούς που υπολογίζεται ότι θα φτάσει συνολικά τα 45.000 άτομα στο 2020, η επέκταση του προγράμματος σχολικών γευμάτων που αφορά σχεδόν το 50% των μαθητών. Μπροστά όμως στον πανικό της εξουσίας που απομακρύνεται, προσπερνάτε το γεγονός ότι αυτά τα μέτρα που τα χαρακτηρίζετε και αντιαναπτυξιακά θα αντιμετωπίσουν μια σειρά από παθογένειες και ανισότητες και αδικίες που προκάλεσαν οι δικές σας νεοφιλελεύθερες καταστροφικές πολιτικές. Για να αποδείξετε τι, το μόνο που αποδεικνύεται είναι ότι το αφήγημά σας περί αδιεξόδου των διαπραγματεύσεων και εκλογών κατέρευσε για μια ακόμη φορά και δεν βλέπετε τίποτε μπροστά σας παρά μόνο τις καρέκλες της εξουσίας. Θα καταψηφίσετε λοιπόν τη μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη για άτομα με μηνιαίο ατομικό εισόδημα έως 700 ευρώ. Το μέτρο αυτό ωφελεί σχεδόν το 60% του συνόλου των πολιτών. Αλλά και στο θέμα των εργασιακών, που πετύχαμε την επαναρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων, αυτό που απορριθμίσατε εντελώς εσείς, και επαναφέρουμε τις συλλογικές συμβάσεις και τις βασικές αρχές, την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης και την αρχή της επεκτασιμότητας με την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό ακόμα. Ευχαριστώ. Η Νέα Δημοκρατία και συνολικά η αντιπολίτευση κινδυνεύει να μείνει στο περιθώριο αν επιμείνει στην καταστροφολογία. Οι πολίτες είναι έτοιμοι να κρίνουν όταν θα έρθει η ώρα έργα, αποτελέσματα και να αξιολογήσουν προτάσεις και προγράμματα. Συμπεριφέρεστε λες και τη χώρα τη χρεοκόπησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Λες και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τα μνημόνια τα έφερε ο Τσίπρας. Και όσο βλέπετε το σενάριο να μην βγαίνει, τόσο περισσότερο βλέπουμε εμείς να οργίζονται και να παραλογίζονται αυτοί που σας στηρίζουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η δυναμική των πραγμάτων όμως δεν μπορεί να ανακοπεί. Και τώρα είναι ώρα για δουλειά, για να ξελασπώσουμε τον τόπο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δώσαμε μάχες, διαπραγματευτήκαμε σκληρά. Κάποιες μάχες τις χάσαμε, κάποιες μάχες τις κερδίσαμε. Βρισκόμαστε όμως σήμερα σε ένα κομβικό σημείο. Και αν πετύχουμε σήμερα, η Ελλάδα μπορεί να βγει από αυτό το φαύλο κύκλο των μνημονίων και να επιστρέψουμε σταδιακά στην κανονικότητα. Και είναι ώρα να καταλάβουν αυτοί που έβαλαν τη θηλιά στο λαιμό του ελληνικού λαού διωγγώνοντας το χρέος, ότι εμείς θα το ελαφρύνουμε είτε θέλουν είτε όχι. Και σίγουρα αυτό το πέρασμα στη νέα εποχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Συνάδελφε. Ευχαριστούμε. Τελειώνω σε 10 δευτερόλεπτα. Μα δεν μπορεί, τελειώστε. Σε 10 δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε. Μα είναι οι συνάδελφοι σας από κάτω. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό δεν το πέρασμα. Δεν τους βλέπετε, δεν σας ενδιαφέρει. Να έχει τη σφραγίδα των πολιτικών και των πρακτικών των κομμάτων που κυβέρνησαν τη χώρα για 40 χρόνια και την κατέστρεψαν. Θα έχει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πολύ.